Το τρίτο πακέτο οικονομικής ενίσχυσης ανακοίνωσαν τα Υπουργεία Οικονομικών Ανάπτυξης και Εργασίας. Έτσι λοιπόν προβλέπεται οι τράπεζες και οι διαχειριστές δανείων σε συνέχεια της στενής συνεργασίας και των σχετικών συσκέψεων με τους αρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αποφάσισαν την στήριξη, εκτός από τις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα, που πλήττονται από την κρίση, διευκολύνσει στην πληρωμή των δόσεων των ενήμερων δανείων τους. Εργαζόμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις που λαμβάνουν την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 800 ευρώ θα έχουν τη δυνατότητα αναστολής δόσεων για διάστημα 3 μηνών. Με αυτόν τον τρόπο, μαζί με την προηγούμενη δέσμη μέτρων, καλύπτεται πλέον με αναστολές όλο το ιδιωτικό χρέος νοικοκυριών και επιχειρήσεων που πλήττονται σε εφορία, ασφαλιστικά ταμεία και τράπεζες. Έχοντας διασφαλίσει το απαιτούμενο χρηματοδοτικό και δημοσιονομικό χώρο με σύνεση και ασφάλεια, στηρίζονται άμεσα 1.400.000 εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και επιτιδευματίες, επεκτείνοντας την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 800 ευρώ. Ενίσχυση η οποία είναι ακατάσχετη. Επίσης, θα λάβουν 800 ευρώ, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, και όσοι απολύθηκαν ή εξαναγκάστηκαν σε παραίτηση από την 1η μέχρι τη 17η Μαρτίου. Το δώρο Πάσχα θα καταβληθεί στο σύνολό του. Θα καταβληθεί από όλες τις επιχειρήσεις προς όλους τους εργαζομένους. Θα κατατεθεί συμπληρωματικός προϋπολογισμός με αύξηση του τακτικού αποθεματικού του Υπουργείου Οικονομικών κατά 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Για όλους τους δανειολήπτες που είναι στις επιχειρήσεις που πλήττονται, θα λάβουν τρίμηνη αναστολή ή ευνοϊκότερες λύσεις στα χρέη τους και ζητήθηκε επίσης όσοι δεν έχουν πληγεί να πληρώνουν κανονικά τις δόσεις τους. Θα σταματήσουν οι οχλήσεις στους δανειολήπτες από τις πρακτικές εταιρείες. Θα λάβουν πιο δραστικά μέτρα σε όσες εταιρείες συνεχίζουν να επιμένουν. Δυνατότητα υπαγωγής των εργαζομένων σε καθεστώς αναβολής της εργασίας τους που μειώνεται ο τζίρος τους. Εργαζόμενοι που υπάγονται σε καθεστώς αναστολής γίνονται δικαιούχοι των 800 ευρώ. Το μέτρο μπορεί να εφαρμοστεί για ένα μήνα με δυνατότητα παράτασης. Το ποσό των 800 ευρώ θα είναι ακατάσχετο και μη φορολογητέο. Αν ο εργοδότης δεν δηλώσει τους εργαζομένους, δεν είναι δικαιούχος των ευνοϊκών μέτρων. Ο εργαζόμενος θα πρέπει να δηλώσει ότι έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας του. Ο εργαζόμενος θα δηλώνει σε ηλεκτρονική πλατφόρμα ότι έχει ανασταλεί η εργασιακή σύμβασή του προκειμένου να λάβει τα 800 ευρώ. Δικαιούχοι και όσοι εξαναγκάστηκαν σε παραίτηση ή απολύθηκαν μέχρι 1η Μαρτίου του 2020. Το δώρο του Πάσχα θα καταβληθεί στο σύνολό του το καλοκαίρι μαζί με το επίδομα αδείας, χωρίς αυτή η μεταβολή να επιφέρει κυρώσεις. Οι συντάξεις των μη μισθωτών του ΟΑΕ θα καταβληθούν στις 24 Μαρτίου. Οι συντάξεις δημοσίου θα καταβληθούν στις 27 Μαρτίου. Οι συντάξεις των υπόλοιπων ταμείων στις 30 Μαρτίου. Δυνατότητα υπαγωγής των εργαζομένων σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας τους για τους εργοδότες που πλήττονται και μειώνεται σημαντικά ο τζίρος τους βάσει του κωδικού αριθμού δραστηριότητας. Ως έκτακτο μέτρο, για τους εργοδότες που μειώνεται σημαντικά ο τζίρος τους, δίνουμε τη δυνατότητα υπαγωγής των εργαζομένων σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας τους. Οι εργαζόμενοι που υπάγονται στο καθεστώς της αναστολής εργασιακής του σύμβασης γίνονται δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 800 ευρώ με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη υπολογιζόμενη επί του συνολικού ονομαστικού τους μισθού όπως λίγο πριν ανέφερε και ο Χρήστος Σταϊκούρας, ο Υπουργός Οικονομικών. Πιο συγκεκριμένα, 1. Όσες επιχειρήσεις εργοδότες πλήττονται σημαντικά από τις συνέπειες του φαινομένου του κορονοϊού και για να προσαρμοστούν οι λειτουργικές τους ανάγκες στο δυσμενές περιβάλλον που δημιουργείται ένεκα του φαινομένου, θα μπορούν με απόφασή τους να θέσουν μέρος ή όλο το προσωπικό τους σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας. Οι επιχειρήσεις εργοδότες που πλήττονται καθορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών και μόνο και ορίζονται βάσει κωδικού αριθμού δραστηριότητας όπως με συντομογραφία ονομάζουμε CAD. 2. Το μέτρο αυτό μπορεί να εφαρμοστεί για ένα μήνα με δυνατότητα παράτασης εφόσον δεν έχουν βελτιωθεί οι σημερινές συνθήκες. 3. Το μέτρο αυτό είναι απολύτως προσωρινό, έκτακτο και αναγκαίο για την προστασία της δημόσιας υγείας, τη συγκράτηση των απολύσεων και την παρεμπόδιση των καταχρηστικών πρακτικών. Τη μείωση των λειτουργικών εξόδων όσο αφορά το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος των επιχειρήσεων που πλήττονται, παρέχοντας δυνατότητα σε αυτές να αντέξουν τις αρνητικές συνέπειες του φαινομένου του κορονοϊού.
Απλώνει μου λοιπόν δίχτυ κοινωνικής και οικονομικής προστασίας στον κόσμο της εργασίας και δίνουμε σημαντικές ανάσες στις επιχειρήσεις για να αντέξουν το μπουγάζι που βρισκόμαστε. Τέταρτον, για το διάστημα που η επιχείρηση κάνει χρήση του μέτρου αυτού, εν εκατονεκτάκτων συνθήκων, ρητά απαγορεύεται να προβεί σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας του συνόλου του προσωπικού της και σε περίπτωση που το πραγματοποιήσει, η απόλυση είναι άκυρη. Πέμπτον, με την ολοκλήρωση του χρόνου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, ο εργοδότης υποχρεούται να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας για το ισόποσο χρονικό διάστημα με εκείνο που έκανε χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας. Έκτον, άρα οι εργαζόμενοι που θα είναι τελικά δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης θα είναι όλοι οι εργαζόμενοι που τελούν ήδη ή τυχόν θα τελούν σε καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας μέχρι τις 30/4/2020, αλλά υποχρεωτικά θα πρέπει να έχουν εγγραφεί στην ειδική πλατφόρμα του πληροφοριακού συστήματος Εργάνη μέχρι 31/3/2020. Έβδομον, το ποσό των 800 ευρώ θα είναι ακατάσχετο, αφορολόγητο και μη συμψηφιστέο. Τόσο οι εισπρακτικές εταιρείες που είναι σε εξαιρετικά ασφυκτικό πλαίσιο, όσο και οι δικηγορικές εταιρείες που εκ λόγω νομοθετικής παραλήψεως του παρελθόντος δεν ήταν ακριβώς το ίδιο πλαίσιο, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι αν οι καταγγελίες περί συνεχών οχλήσεων συνεχιστούν, αυτή η συμφωνία δεν θα ισχύσει και θα προχωρήσουμε σε ακόμα δραστικότερα μέτρα. Πιστεύω ότι τώρα, όπως έχω πολλές φορές, όλοι κρινόμαστε και στην φάση αυτή για τον κλάδο που αναφέρομαι και οι τράπεζες και οι εταιρείες διαχείρισης και οι εισπρακτικές και οι δικηγορικές εταιρείες που αναλαμβάνουν το εισπρακτικό χρέος. Σε κάθε περίπτωση, όποιος πλήττει από την κρίση δεν πρέπει να ενοχλείται. Δεύτερον, όσον αφορά την αγορά των αντισηπτικών και των μασκών, σήμερα δημοσιεύεται η πράξη νομοθετικού περιεχομένου που μας δίνει το νομοθετικό εργαλείο για να πολεμήσουμε όσους προσπαθούν να κερδίσουν από αυτή την κρίση. Ήδη η Γενική Γραμματεία Καταναλωτού, η Ελληνική Αστυνομία και η Περιφέρεια Αττικής συνεργάζονται ώστε συνεργεία ελέγχου να βρεθούν στους δρόμους άμεσα. Οι έλεγχοι έχουν ξεκινήσει στιγματοληπτική μέσα από χθες και θα ενταχθούν σήμερα και αύριο. Και τα πρώτα πρόστιμα θα επιβληθούν την επόμενη εβδομάδα σε όσους έχουν ανεβάσει παράλογα τις τιμές τους εκμεταλλευόμενοι την παρούσα κρίση. Θέλω να διαβεβαιώσω το καταναλωτικό κοινό ότι η επάρκεια υφίσταται. Σε έλεγχο που κάναμε χθες, όλες οι παραγγελίες που είχαν δοθεί από τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ είχαν παραδοθεί κανονικά στην ώρα τους από χθες το πρωί, όμως το απόγευμα είχε ήδη παρατηρηθεί έλλειψη, κυρίως διότι προφανώς δεν έχει τηρηθεί η οδηγία μας για τα 3 τεμάχια αναπελάτη. Πλέον, τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου είναι αποδεκτοί για το νέο πρόγραμμα τίτλοι. Αυτό γίνεται για πρώτη φορά από το 2015, όταν και ξεκίνησε η ποσοτική χαλάρωση, το περίφημο QE, στην οποία η χώρα μας ουδέποτε συμμετείχε. Αυτή η απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που δίνει τη δυνατότητα αγοράς περίπου 12 δισεκατομμυρίων ευρώ ελληνικών ομολόγων, έχει ήδη αποκλιμακώσει το κόστος δανεισμού του ελληνικού δημοσίου και κατ' επέκταση των ελληνικών επιχειρήσεων και τραπεζών,